Θέλεις να μάθεις το πώς μπορείς να φτιάξεις το δικό σου home gym πάρα πολύ οικονομικά? Δες λοιπόν το βίντεο. Γεια σας, είμαι ο Πάρος Νικολάου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μέσα στο κανάλι μου στο YouTube, το Πάρος Νικολάου. Ένα fitness κανάλι το οποίο σας βοηθάει να μεταμορφώσει το σώμα σας και να σας αλλάξει ζωή. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, πατήστε στο κόκκινο κουμπάκι όπου λέει εγγραφή και κλείστε το μπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα βίντεο. Πλέον έχουμε την δεύτερη καραντίνα και θέλω να αναφερθώ στο γεγονός για το πώς μπορούμε να γυμναστούμε και να μπορέσουμε να έχουμε παρόμοια αποτελέσματα με αυτά του γυμναστηρίου. Τα γυμναστήρια πλέον είναι κλειστά για ακόμα μία φορά. Δεύτερη φορά lockdown, δεύτερη φορά κλειστά γυμναστήρια. Την πρώτη φορά ο κόσμος δεν ήξερε πώς θα κρατήσει το lockdown. Και γι' αυτό ίσως σταμάτησε την προπόνηση ή προσπάθησε κάπως να κάνει προπόνηση μέσω σπίτι του. Υπάρχει τώρα τρόπος για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας home gym μέσα στο σπίτι μας, να έχουμε κάποιον εξοπλισμό όπου θα μας βοηθήσει να κάνουμε την προπόνησή μας και να μην σταματήσουμε. Σε αυτό το βίντεο θα αναφερθώ το πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα γυμναστήριο εντός εισαγωγικών, έναν χώρο άσκησης μέσα στο ίδιο μας σπίτι, με διάφορες διαβαθμίσεις, ανάλογα με το τι θέλουμε να πετύχουμε και ανάλογα με το τι budget έχουμε. Αν λοιπόν ένας ασκούμενος θέλει να φτιάξει ένα γυμναστήριο μέσα στο χώρο του, στο ίδιο το σπίτι, θα πρέπει να σκεφτεί 4 βασικούς παράγοντες. Πρώτος βασικός παράγοντας είναι το τι κόστος θα έχει αυτός ο χώρος άσκησης. Πόσα χρήματα δηλαδή θα του κοστίσει. Δεύτερος παράγοντας είναι το τι ποικιλία ασκήσεων θα θέλει να κάνει. Θέλει να γυμναστεί σε στυλ functional. Θέλει να γυμναστεί και να κάνει μια προπόνηση παρόμοια του γυμναστηρίου. Τρίτος βασικός παράγοντας είναι ο χώρος όπου διαθέτει. Πόσο χώρο διαθέτει αυτός ο άνθρωπος? Έχει ένα άδειο δωμάτιο, έχει ένα άδειο γκαράζ, δεν έχει τίποτα και προσπαθεί μέσα σε ένα δωμάτιο το οποίο ήδη υπάρχουν έπιπλα να προσαρμόσει κάποιον εξοπλισμό και να μπορέσει να κάνει κάποια προπόνηση. Και τέταρτος βασικός παράγοντας είναι κατά πόσο αυτός ο εξοπλισμός θα αναβάλει μέσα στο σπίτι του θα είναι μετακινήσιμος ή όχι. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα τα οποία θα έχει μέσα στο σπίτι του για να γυμναστεί θα είναι μόνιμα εκεί ή θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορεί να τα μετακινεί. Πρώτη επιλογή. Η πρώτη επιλογή, όσο και να σας φανεί περίεργο, είναι να γυμναστεί χωρίς καθόλου εξοπλισμό. Να μην έχει καθόλου μα καθόλου εξοπλισμό, τίποτα. Να μπορέσει να εκμεταλλευτεί κάποια πράγματα τα οποία έχει μέσα στο σπίτι του, έπιπλα, τραπέζια, διάφορα αντικείμενα, μπουκάλια με νερό και με το βάρος σώματος και χρησιμοποιώντας αυτά τα πράγματα να μπορέσει με κάποιο τρόπο να γυμναστεί. Μην ξεχνάμε ότι λίγη άσκηση είναι καλύτερη από την καθόλου άσκηση. Έτσι, έστω ένα ερέθισμα από το να μην δίνει καθόλου ερέθισμα στο μυϊκό του ιστό, είναι κάτι και αυτό. Άρα πρώτη επιλογή είναι να μπορέσει να προσαρμόσει κάποιες ασκήσεις χρησιμοποιώντας το βάρος του σώματός του και διάφορα αντικείμενα μέσα στο σπίτι του και να δίνει ένα μυϊκό ερέθισμα. Αερόβια άσκηση μπορεί να κάνει, να πάει να τρέξει έξω, αλλά ασκήσεις με αντιστάσεις θα πρέπει έξυπνα να μάθει να εκτελεί κάποιες ασκήσεις για να δίνει ένα μυϊκό ερέθισμα επαρκές ώστε να του συντηρήσει, αν όχι να του αυξήσει το μυϊκό του ιστό. Μπορείτε να δείτε ένα βίντεο εδώ πέρα πάνω όπου μιλάω για τις βασικές αρχές της προπόνησης μέσω σπίτι. Ποιες αρχές προπόνησης πρέπει να έχουμε έτσι ώστε η προπόνηση μέσω σπίτι μας να είναι το ίδιο αποτελεσματική με αυτή του γυμναστηρίου. Δεύτερη επιλογή. Η δεύτερη επιλογή είναι αυτή την οποία προτείνω και εγώ στους ασκούμενούς μου έτσι ώστε να μην δώσουν πάρα πολλά χρήματα. Βασικό είναι ότι αυτή η επιλογή περιλαμβάνει ένα εξοπλισμό κόστους πολύ μικρού, δεν πιάνει καθόλου χώρο, κάνει μια καλή ποικιλία ασκήσεων και είναι μετακινήσιμος.
αυτός ο εξοπλισμός. Δηλαδή μπορεί να τον πάρει και να τον πάει στο εξοχικό του, να τον πάρει σε ένα άλλο δωμάτιο. Αυτά τα οποία συνιστώ εγώ, τα οποία έχω πει και σε κάποια βίντεο τα οποία μπορείτε να τα δείτε για το πώς γυμναζόμουν και εγώ μέσα στην καραντίνα, είναι να έχει ένα τύπου TRX ή μάντα, ένα λάστιχο με λαβές ή ένα loop λάστιχο μακρύ. Για κάποιες γυναίκες θα μπορεί να πάρει ένα μικρό στρογγυλό λάστιχο για τους γλουτούς ανάμεσα και ένα μονόζυγο πόρτας. Αυτά είναι ένας βασικός εξοπλισμός, πάρα πολύ οικονομικός, που μπορεί να τον μεταφέρει παντού και να το χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να κάνει κάποιες ασκήσεις μέσα στο σπίτι. Τρίτη επιλογή. Αν θέλει να έχει μια μεγαλύτερη αντίσταση και ποικιλία ασκήσεων και να μην χρησιμοποιήσει στην ουσία κυρίως το βάρος του σώματός του, όπως ήταν και με την προηγούμενη επιλογή με τους σημάντες, και θέλει ασκήσεις που να προσομοιάζουν κάπως και το γυμναστήριο και να δίνει ένα εξωτερικό ερέθισμα παρόμοιο με αυτό του γυμναστήριου, είναι να πάρει αλτήρες. Εδώ έχει διάφορες επιλογές. Μπορεί να χρησιμοποιήσει αλτήρες έτοιμους, σαν για αυτούς τους οποίους έχω και εγώ στο στούντιο, προσαρμοσμένους, που δεν χρειάζεται να έχει πάρα πολλά διαφορετικά κιλά, ή έτοιμους αλτήρες, έτοιμες λαβές, που θα μπορεί να προσαρμόζει πάνω σε διάφορα κιλά. Αυτό προϋποθέτει όμως τη δεύτερη επιλογή, θα πρέπει να αγοράσει και εξτρά κιλά. Έτσι θα πρέπει να πάρει αλτήρες, εξτρά κιλά για τους αλτήρες, ένα άλλο το οποίο θα χρειαστεί να πάρει μία μπάρα, για να μπορεί να προσαρμόζει επιπλέον εκεί κιλά και να κάνει κάποιες ασκήσεις με μία μπάρα, είτε ίσια είτε στραβόμπαρα, και ένα μονόζυγο πόρτας. Για να κάνει κάποιες ασκήσεις, καλό θα είναι να μπορέσει ένας εξτρά εξοπλισμός να είναι ένα στεπάκι, για να μπορεί να ξαπλώνει και να κάνει κάποιες ασκήσεις κυρίως τους στήθους, γιατί αν ξαπλώσει κάτω στο έδαφος δεν μπορεί να κάνει μεγάλο εύρος κίνησης. Ή μία άλλη λύση είναι, αν δεν θέλει να πάρει αυτό το step, να μπορεί να χρησιμοποιήσει μία μικρή μπάλα πιλάτες, να τη βάλει πίσω στην πλάτη του και αυτό δημιουργεί μία προδιάταση στον μείζωνα θωρακικό, με αποτέλεσμα να μπορεί να εκμεταλλευτεί το πλήρες εύρος κίνησης όταν θα κάνει ασκήσεις με αλτήρες, κυρίως για το στήθος του, ή διάφορες άλλες ασκήσεις για τον άνω κορμό με αλτήρες. Αυτή η επιλογή είναι επίσης μία επιλογή σχετικά οικονομική. Αυτό βέβαια εξαρτάται από τι κιλά θα θέλει να σηκώσει ο ασκούμενος. Δηλαδή, ένας πολύ προχωρημένος ασκούμενος και μπορεί να σηκώσει πάρα πολλά κιλά, θα πρέπει αναγκαστικά να πάρει και αρκετά κιλά. Εκεί το κόστος ανεβαίνει λίγο, γιατί τα κιλά είναι κάπως ακριβά. Πάνε περίπου 2 με 3 ευρώ συνήθως το κιλό. Βασικό σε αυτό είναι η μπάρα που θα αγοράσει και οι αλτήρες να έχουν την ίδια διάμετρο. Υπάρχουν μπάρες με μεγαλύτερη διάμετρο και αλτήρες παρόμοιοι, όπως και κιλά τα οποία αντιστοιχούν σε αυτή τη διάμετρο για να μπουν στον αλτήρα ή στην μπάρα. Άρα θα πρέπει να προσέξει και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ο ασκούμενος να αγοράσει τέτοιου είδους κιλά, έτσι ώστε να προσαρμόζονται στην μπάρα και στους αλτήρες στους οποίους θα χρησιμοποιήσει. Μην πάρει δηλαδή δίσκους και κιλά πρόσθετα με μικρή διάμετρο και μετά, διότι δεν μπορεί να τα προσαρμόσει στην μπάρα του. Είναι ένας εξοπλισμός ο οποίος μπορεί να μετακινηθεί, δεν πιάνει πάρα πολύ χώρο και γενικά τα χρήματα τα οποία θα ξοδέψει ο ασκούμενος δεν είναι υπερβολικά και τα βρίσκει σχετικά εύκολα. Αυτή την περίοδο βέβαια υπάρχει ένα θέμα με όλα τα καταστήματα αθλητικών ειδών που πουλάνε τέτοιον εξοπλισμό, ότι επειδή δέχονται πάρα πολλές παραγγελίες και πολλοί κόσμος δεν μπορεί να γυμναστεί, δεν βρίσκεις εύκολα κιλά, μπάρες και αλτήρες. Γιατί αυτά είναι τα οποία αγοράζουν και οι περισσότεροι ασκούμενοι για να κάνουν τις ασκήσεις τους μέσα στο σπίτι. Επιπλέον αυτός ο εξοπλισμός είναι μετακινούμενος σχετικά εύκολα. Δηλαδή, μία μπάρα, τους αλτήρες και κάποια κιλάκια μπορείς να τα μετακινήσεις και να τα έχεις σε ένα δωμάτιο, να τα πας σε ένα άλλο δωμάτιο και δεν χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλος χώρος. Ένας χώρος ιδιαίτερα, αν έχει χωράει ένα στεπάκι για να κάνει κάποιες ασκήσεις, όπως είπαμε, με το στήθος. Αλλιώς τις περισσότερες ασκήσεις μπορεί να τις κάνει σε ένα χώρο ένα επί ένα που δεν χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλο χώρο.
Τέταρτη επιλογή είναι να έχει ό,τι είπαμε πριν, αλλά αν θέλει να πάει την προπόνησή του ένα επίπεδο πιο πάνω, είναι να χρησιμοποιήσει έναν πάγκο γυμναστηριακό, ο οποίος να έχει διάφορες κλίσεις, δηλαδή να γίνεται από όρθια σε ερθή γωνία και να πέσει μέχρι και οριζόντια, όπου θα τον βοηθήσει να είναι πιο ασφαλής στις ασκήσεις του. Άρα δεν χρειάζεται το step και δεν χρειάζεται και τη μικρή μπάλα πιλάτης όπως είπαμε πριν. Και παράλληλα να χρησιμοποιήσει κάποιους ορθοστάτες για να μπορεί να εκμεταλλευτεί έτσι και τις ασκήσεις με μπάρα. Να μπορεί να κάνει στήθος, να κάνει διάφορες άλλες ασκήσεις, να κουμπάει μπάρα κάπου και κυρίως στους ορθοστάτες θα τον βοηθήσει να κάνει και ασκήσεις ποδιών όπως καθίσματα. Γιατί αλλιώς θα αναγκαστικά θα πρέπει την μπάρα να την πάρει, να τη σηκώσει, να τη βάλει πίσω, χάνεις δύναμη και δεν μπορεί να σηκώσει και πάρα πολλά κιλά. Εδώ πέρα το budget ανεβαίνει, διότι ένας πάγκος έχει παραπάνω χρήματα, κοστίζει παραπάνω χρήματα, μπορεί να κοστίσει από 100 έως 200 ευρώ και άλλα 100 με 150 ευρώ μπορεί να κοστίσουν οι ορθοστάτες που θα χρησιμοποιήσει. Αλλά αυτός ο εξοπλισμός είναι ένας εξοπλισμός που προσομοιάζει πάρα πολύ το γυμναστήριο, κάνεις πολύ μεγαλύτερη ποικιλία ασκήσεων και γενικά είναι ένας εξοπλισμός ο οποίος επίσης μεταφέρει σχετικά εύκολα. Ένα μπάγκο μπορεί να τον βγάλεις στο μπαλκόνι, να τον ξαναφέρεις μέσα, απλά πιάνει λίγο μεγαλύτερο χώρο για να έχεις και τους ορθοστάτες. Και την μπάρα για να μπορεί να τη βάλεις πάνω, ολόκληρη μπάρα και να κάνεις κάποιες ασκήσεις στήθους. Σε αυτή την περίπτωση απλά υπάρχει ένα λίγο θέμα ασφάλειας. Διότι αν κάνει κάποιος με τους ορθοστάτες μόνος του κάποιες ασκήσεις, μπορεί όταν κολλήσει να του μείνει μπάρα ή να έχει κάποιο θέμα ιδιαίτερα με το squat που θα χρησιμοποιήσει παραπάνω κιλά. Διότι δεν υπάρχουν ασφάλειες, δεν είναι Smith ούτε ένα rack το οποίο μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στον ασκούμενο. Πάμε στην πέμπτη επιλογή, όπου το κόστος ανεβαίνει πάρα πολύ, είναι να πάρει ένα πολυόργανο το οποίο να έχει ένα Smith πάνω, που προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και επιπλέον έχει και διάφορες τροχαλίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ή κάποιες ασκήσεις για στήθος, όπως είναι το πεκτέκι πιέσεις στήθους. Παράλληλα, αυτά τα πολυόργανα συνοδεύονται από ένα μπάγκο που μπορεί να κάνει κάποιες ασκήσεις ποδιών επιπλέον, όπως leg curl και leg extension. Και είναι μια πολύ καλή επιλογή, διότι προσομοιάζει πάρα πολύ, ακόμα περισσότερο, το γυμναστήριο. Φυσικά είναι μια επιλογή πολύ πιο ακριβή. Μιλάμε για ένα κόστος άνω των 600-700 ευρώ, μπορεί να φτάσει και πάρα πολύ ψηλά ανάλογα με την ποιότητα και την ποικιλία που θα έχει αυτό το πολυόργανο. Απλά το μειονέκτημα είναι ότι θα πρέπει να πιάσει πάρα πολύ μεγάλο χώρο και αυτός ο εξοπλισμός δεν είναι μετακινήσιμος. Δεν θα πρέπει να έχουμε έναν χώρο μέσα στο σπίτι μας όπου θα τον χρησιμοποιήσουμε μόνιμα για αυτό. Άρα βλέπετε ότι όσο ανεβαίνει η ποικιλία και προσομοιάζει το γυμναστήριο, τόσο ανεβαίνει το κόστος και τόσο λιγότερο λειτουργικός είναι αυτός ο εξοπλισμός, διότι δεν μπορεί να μετακινηθεί πάρα πολύ εύκολα. Επιπλέον εξοπλισμό που θα μπορούμε να έχουμε, αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα home gym, είναι να πάρουμε διάφορες λαβές διαφορετικές, αν έχουμε ιδιαίτερα τις τροχαλίες, για να μπορούμε να έχουμε μια ποικιλία σε διάφορες γωνίες που θα χρησιμοποιήσουμε. Είναι να πάρουμε κάποια πατάκια απορρόφησης κρανδασμών, έτσι ώστε αν ακουμπήσουμε κάτω κάποιους αλτήρες ή πέσουμε κάποια κιλά, να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στο πάτωμα, μπορεί να έχει κάτω πλακάκι ή παρκέ, τα οποία δεν είναι πάρα πολύ ακριβό. Θα χρειαστεί κυρίως να πάρουμε 2 τετραγωνικά για να χρησιμοποιήσουμε, για να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια για το πάτωμά μας. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μία γωνία που μπαίνει το T-bar, που μπαίνει η μπάρα για να κάνουμε ασκήσεις κοπηλατικής σε στυλ T-bar. Και πάνω στο T-bar μπορούμε να προσαρμόσουμε επίσης, αν θέλουμε κάτι έξτρα, και μία λαβή, η οποία αυτή η λαβή θα μας δώσει μία μεγαλύτερη ποικιλία στις κοπηλατικές, όπου θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την μπάρα παράλληλα με τη γωνία για να αυξήσουμε έτσι επιπλέον τις ασκήσεις, ιδιαίτερα των κοπηλατικών που μπορούμε να κάνουμε στις ασκήσεις για πλάτη. Λίγες μπορούμε με διάφορες επιλογές και διάφορα κόστη να κάνουμε προπόνηση μέσα στο σπίτι μας. Να μπορέσουμε να δώσουμε ένα μυϊκό ερέθισμα στο σώμα μας και να μην τα αφήσουμε ανενεργό όλο αυτόν τον καιρό της καραντίνας. Πάρα πολλοί κόσμοι μπορεί να μην δουλεύει αυτή την περίοδο λόγω καραντίνας, να βρίσκεται σε αναστολή, οπότε είναι ένας εύκολος τρόπος να μπορέσει κάποιος να γυμναστεί και να εκμεταλλευτεί αυτό. Να μην το δει ως αρνητικό στοιχείο. Έχω βίντεο το οποίο δείχνω το πώς μπόρεσα εγώ να αναπτυχθώ επιπλέον στην καραντίνα, διότι έκανα ένα διαφορετικό ερέθισμα στο σώμα μου, έδωσα διαφορετικές γωνίες
διαφορετικές ασκήσεις, διαφορετική συχνότητα στην άσκησή μου και αυτό με βοήθησε. Ελπίζουμε όλοι μας η καραντίνα να μην κρατήσει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν και λένε ότι πλέον θα γίνεται μία διαδικασία 3 εβδομάδων κλεισίματος, 6 εβδομάδων ανοίγματος. Καλό είναι να μπορέσουμε να έχουμε ένα backup πλάνο μέσω σπίτι μας για να μπορούμε να γυμναζόμαστε. Σας έδωσα διάφορες επιλογές για το πώς μπορείτε εσείς να γυμναστείτε μέσω σπίτι σας. Επιπλέον ένα tip το οποίο μπορώ να δώσω εδώ πέρα είναι ότι αν δεν έχουμε πάρα πολλά κιλά, θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνικές προπόνησης που να αυξήσουν την ένταση των ασκήσεών μας. Υπάρχουν τεχνικές προπόνησης που μπορούμε να αυξήσουμε την ένταση της προπόνησής μας ακόμα και με λίγα κιλά και επιπλέον να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ελεύθερα βάρη ή τα κιλά παράλληλα με λάστιχα. Αυτός ο συνδυασμός δίνει και διαφορετική αίσθηση και διαφορετικό ερέθισμα και προσθέτει μία επιπλέον αντίσταση στις ασκήσεις με αντιστάσεις όταν το ερέθισμά μας, όταν τα κιλά τα οποία έχουμε να χρησιμοποιήσουμε είναι σχετικά μικρά. Συνεπώς λοιπόν, υπάρχουν τρόποι να γυμναστεί κάποιος. Μην το αμελήσετε. Αν θέλετε να σας βοηθήσω στο να φτιάξετε το δικό σας home gym, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα. Αν θέλετε να σας προσαρμόσω ένα πρόγραμμα προπόνησης ανάλογα με το δικό σας χώρο και ανάλογα με τον εξοπλισμό τον οποίο μπορείτε να διαθέσετε, επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε σε μένα. Μπείτε στη σελίδα μου στο bodybuilds.com να ενημερωθείτε σχετικά και με το πρόγραμμα των 12 εβδομάδων, το πρόγραμμα Μεταμόρφωση Σώματος 12 εβδομάδων και να μάθετε πώς μπορούμε να δουλέψουμε μαζί με online coaching. Είτε μέσω personal training με τηλεδιάσκεψη, είτε προσαρμόζοντας εγώ ένα πρόγραμμα προπόνησης πάνω στα δικά σας μέτρα και σύμφωνα με τους δικούς σας στόχους. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα μεγάλο like και επιπλέον μοιραστείτε το στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους φίλους σας. Μην ξεχάσετε επίσης να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Μέχρι λοιπόν το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!